Ο λόγος που διαμαρτύρεστε. Ήρθαμε σήμερα κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης να καταθέσουμε αίτημα προς το Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης να μην κοπεί ρεύμα και νερό σε κανέναν εργαζόμενο, να μην πληστηριαστεί σπίτι κανενός εργαζόμενο απλήρωτου και να μας δοθεί ένα επίδομα 3.000 ευρώ σε κάθε εργαζόμενο του Βαρβαρέσου, διότι μας χρωστάει δουλευμένα 5 μήνες. Με αυτούς τους μισθούς, τους άθλιους των 650 ευρώ, ούτως ή άλλως δεν μπορούσαμε να ζήσουμε. Όχι να μας χρωστάνε κιόλας ένα τέτοιο τεράστιο ποσό για κάθε εργαζόμενο. Θα πρέπει να μας απαντήσει σύντομα ο Υφυπουργός το τι πρόκειται να κάνει, διότι η Γενική Συνέλευση έχει πάρει απόφαση ώστε εάν δεν μπορέσουν να μας δώσουν αυτό το επίδομα, το οποίο εμείς το ζητάμε σαν δάνειο, και όταν αποφασίσει η εταιρεία, ορθοποδήσει όπως λένε αυτοί, και καταβάλει τα χρήματα, ας μας τα κρατήσουν για να μπορέσουμε να βιοπορήσουμε, γιατί είμαστε εξαθλειωμένοι οικονομικά. Για πόσους εργαζόμενους μιλάμε? Εάν δεν πραγματοποιηθεί αυτή, αν δεν πραγματοποιήσουν τα αιτήματά μας, εμείς έχουμε πάρει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να προβούμε σε επίσκηση εργασίας και ασφαλιστικών μέτρων. Σε αυτό θα φταίει και η κυβέρνηση και η εργοδοσία. Η υπομονή που μας ζητάει η εργοδοσία ταυτίζεται με την υπομονή που μας ζητάει και η κυβέρνηση. Δεν πάει άλλο. Αυτή η κατάσταση επικρατεί εδώ και 5 χρόνια. Yeah. Έχουμε χάσει ήδη από το 14-16% από τους μισθούς μας. Οι νέοι σηκώνονται, φεύγουν. Έχουν φύγει 50 με 60 άτομα από την εταιρεία και οι περισσότεροι καταφύγαν στο εξωτερικό για να βρουν δουλειά. Για πόσους εργαζόμενους μιλάμε τώρα που έχουμε? Για 200 εργαζόμενους.